Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο στο ανοιχτό βιβλίο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού που σας είχα υποσχεθεί. Αρχικά να ενημερώσω ότι είμαι πολύ δυσαρεστημένος για το λόγο ότι κάποιοι από εσάς δεν τηρήσαν τους κανόνες που είχαμε πει. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω, έχουμε 215 σχόλια από τα καθαρά είναι τα 213, αλλά έχουμε 62 like και έχουμε και λιγότερες εγγραφές από την ημέρα του διαγωνισμού. Δηλαδή, κάποιοι από αυτούς εδώ πέρα δεν έχουν κάνει εγγραφή στο κανάλι όπως πρέπει. Συν ότι βλέπω και πολλούς ψεύτικους λογαριασμούς που έχουν γίνει, οι οποίοι είναι χωρίς εικόνες. Από εκεί και πέρα, στην περίπτωση λοιπόν, εγώ τώρα θα τραβήξω κανονικά 2-3 ονόματα νικητών και θα ήθελα πάρα πολύ να μου στείλει βασικά ένα μήνυμα ο νικητής που θα βγει ο πρώτος, να μου δώσει λοιπόν τα στοιχεία του, ωραία, γιατί στην ουσία θα πρέπει να μου πει τα στοιχεία του για να μπορέσω και εγώ να στείλω τα προϊόντα, τα πράγματα που μου πει. Και αν δω ότι το άτομο αυτό ότι χρησιμοποιεί ψεύτικο λογαριασμό, το δώρο θα πάει στο δεύτερο νικητή. Εάν και ο δεύτερος νικητής είναι ψεύτικο λογαριασμός, θα πάει στον τρίτο νικητή. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τραβήξουμε τα σχόλια. Παίρνουμε αρχικά το link, θα χρησιμοποιήσουμε το YouTube Random Comment Picker. Ωραία. Και να είστε σίγουροι ότι στον επόμενο μου διαγωνισμό θα είναι τελείως διαφορετικό. Δεν θα είναι έτσι. Πατάμε εδώ. 213 σχόλια. Καλή τύχη σε όλους. Ο νικητής είναι η Φωτεινή Ξανθοπούλου. Θα δούμε λιγάκι αν έχει κάνει όντως εγγραφή στο κανάλι μας. Κανάλια. Και ότι έχει ακολουθήσει όλα τα βήματα. Μας έχει κάνει κανονικά εγγραφή στο κανάλι. Ωραία. Οπότε, ο πρώτος νικητής είναι αυτός, ο οποίος θα πρέπει να μας ενημερώσει. Είναι σήμερα Κυριακή. Θα πρέπει να μας έχει ενημερώσει μέχρι και τις 3 του μήνα, Τετάρτη δηλαδή, προκειμένου να έχουμε τα πλήρη στοιχεία του. Ωραία, ας μας στείλει κάποιο μήνυμα είτε στο είτε στη σελίδα μας στο Facebook είτε με κάποιο email τα στοιχεία. Ωραία, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να επικοινωνήσουμε μαζί του. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε και ένα δεύτερο νικητή στην περίπτωση που δεν μιλήσει, δεν επικοινωνήσει μαζί μας ο πρώτος. Λοιπόν, οπότε πάμε λοιπόν να κάνουμε pick another winner. Ο δεύτερος είναι ο Γιώργος Honda, ο οποίος να δούμε λιγάκι αν έχει κάνει εγγραφή στο κανάλι μας. Έχει κάνει και αυτός εγγραφή. Και πάμε να βγάλουμε και έναν τρίτο στην περίπτωση που δεν ενημερώσουμε. Αν τυχόν, Γιώργο, δεν σε ενημερώσουμε εμείς μέχρι την Πέμπτη ότι να μας δώσεις τα στοιχεία σου, σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι το δώρο το έχει κρατήσει ο πρώτος και ότι έχει πάει στον πρώτο νικητή. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε και έναν τρίτο στην περίπτωση που το Γιώργος μας απαντήσει. Γιάννης Τσόδουλος. Πάμε λιγάκι να δούμε και του Γιάννη. Αυτός, από ό,τι βλέπω, δεν έχει κάνει καν εγγραφή στο κανάλι. Τίποτα. Οπότε, απευθείας βγαίνει άκυρο και πάμε να τραβήξουμε έναν νεότερο. Πάμε εδώ. Κανάλια. Μας έχει κάνει εγγραφή. Ξαναλέω, αν δούμε ότι το, γιατί αυτό το κανάλι, αυτές οι εγγραφές με τις προηγούμενες μοιάζουν, εάν δούμε ότι το κανάλι είναι ψεύτικο και ότι είναι το ίδιο άτομο, είναι πολύ απλά ότι δεν θα πάει δώρο σε κανένα από αυτούς τους, τον δεύτερο και τον τρίτο. Το πρώτο κανάλι, από ό,τι βλέπω, είναι κανονικό. Οπότε επικοινωνεί μαζί μας αυτός που έχει το κανάλι, έτσι ώστε να πάρει το δωράκι, το ποντικάκι που είναι και το άλλο το προϊόν που βάζεις πάνω το καλώδιο, το είχαμε δείξει σε προηγούμενο βιντεάκι. Και αν τυχόν δεν επικοινωνήσει μαζί μας έως και την Τετάρτη, θα καλέσουμε εμείς τον δεύτερο. Εάν και ο δεύτερος να απαντήσει, θα πάμε στον τρίτο. Εάν ο δεύτερος και ο τρίτος είναι το κανάλι ψεύτικο, τότε θα βγάλουμε νέο βιντεάκι με νεότερη ενημέρωση για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Λοιπόν,
Αυτά φίλοι μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους για τη συμμετοχή σας. Ελπίζω σε κάποιο νεότερο διαγωνισμό να κερδίσετε και εσείς. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας.